ήμασταν σε επαφή με τον Νικηφόρο, το Βαλτινό που έχει το θέατρο. Είχα μια ιδέα, ήταν και ο Βαγγέλης Τσαρούμης στη μέση που, είχε το, που έκανε το mapping κιόλας σε αυτή την παράσταση, ενώ τα γραφικά που είδατε. Συζητάγαμε για μια ιδέα, μου ήρθε εμένα αυτή η ιδέα, οι χαρακτήρες, το σενάριο. Το βάλαμε κάτω, βασικά έγραψε στον Νικηφόρο το πρώτο κείμενο, ένα πρόχειρο κείμενο απλά για να δει τι σκέφτομαι και μετά του άρεσε και αυτό το βάλαμε κάτω, το ξαναγράψαμε προφανώς, εντάξει δεν μπορούσε να ανέβει εκείνο το κείμενο. Καθίσαμε, το ξαναγράψαμε μαζί, του δώσαμε πολλά πράγματα και βασικά κάπως έτσι χτίστηκε. Και ξέρεις, πάνω κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από μια ιδέα και φτάσαμε στο να απλά να την υλοποιήσουμε σε μια σκηνή σαν κι αυτήν εδώ. Τέλεια. Είμαι ο Στράτος ο Λύκος και κάνω το DAO. Πολύ κανονικά. Πολύ κανονικά. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι υπάρχει μέσα σε όλους μας. Πια. Πόσο μάλλον για ένα έργο που μιλάει για το πολύ μετά. Αλλά υπάρχει ακόμα. Ένα κομμάτι που νομίζω έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ήδη μέσα μας. Όλη αυτή η εξάρτηση από την τεχνολογία. Εντάξει, το έχουμε ζήσει, το έχουμε περάσει. Προσπαθούμε να το έχουμε σε κάποια νορμάλ επίπεδα, όσο τα καταφέρνουμε. Οπότε δεν ήταν και τόσο απαιτητικό. Είχαμε πράγματα να δούμε δικά μας μέσα από αυτό. Παλιούρα και εγώ είμαι η Τζιμέρα. Είμαι φίλη με την Λετίσια και τον Τάο και οι τρεις μαζί ανακαλύπτουμε τον Αλ, που είναι ένα παλιό ρομπότ και μαζί προσπαθούμε να αποτρέψουμε την κακιά Βασίλισσα Νάιρα από το να εξουσιάσει τους ανθρώπους και τον κόσμο γενικότερα. Ονομάζομαι Βίκη Τσουράπη και κάνω το ρόλο της Λετίσιας Μπόναμ στην παράσταση. Είναι πολύ δυναμικός χαρακτήρας. Είναι το αντίθασο νιάτο της υπόθεσης αυτής, που δεν ταιριάζει με την εποχή. Ζει σε μια άλλη εποχή, μάλλον την ψάχνει την άλλη εποχή. Και προσπαθεί να λίγο να φέρει στην εποχή που θέλει και τους φίλους της. Την Τζιμέρα και τον Τάο. Τάο, σκατά σου το λόγο. Έλα, σπίτω. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όσο νομίζαμε. Μα τι! Κάνε ένα μέλλον εγωγία στη Λετίσια, έτσι να δούμε. Θα σου λέει μια χαρά. Αλήθεια σου λέει. Έτσι και μου σπάς το. Έτσι και μου σπάς το πλάσμα. Δεν είχε γενικότητα. Είσαι μόνο μου. Ποια είναι αυτή. Ναι, τα αυτή. Έλα, εντάξει. Έλα, αυτό. Καμία. Δηλαδή, είναι μία. Γνωριμία. Ναι, και γιατί αμηχανιατάω. Ναι, τα όρια δεν αμηχανιατάω. Προχωρημένη κατάσταση βλέπω, Μου κρατάς μούτρα. Εγώ που σ' αγαπάω τόσο πολύ. Να επαναφοράς εικόν ρυθμίσεων. Μάλιστα, κύριε Τάο. Θα μας πεις τι συμβαίνει. Καταρχάς, να τονίσω ότι σαν παράσταση το νόημα της συνήθως βγαίνει σε... Το βαθύ της νόημα συνήθως βγαίνει σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Όταν λέω μεγαλύτερα, πέμπτη, έκτη, πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Από την άλλη όμως έχει όλο αυτό το κομμάτι των γραφικών, όλη αυτή την ένταση, τη δύναμη, ενώ ξέρεις, οι ηθοποιοί πάνω στη σκηνή, τα χορευτικά, το οποίο καθυλώνουν τόσο και κάποιον μικρό και κάποιον πιο μεγάλο. Εκτός από όλο αυτό τώρα, το κομμάτι, νομίζω ότι το βασικό θέμα πάνω σε όλο αυτό είναι η τεχνολογία που το κάνει να ενδιαφέρει τόσο μικρούς όσο και μεγάλους. Γιατί επειδή αγαπάμε το καλοσκεφτούμε, η τεχνολογία είναι κάτι που πλέον έχει εισχωρήσει τόσο βαθιά στη ζωή μας, σε όλες τις ηλικίες. Βλέπεις παιδάκια πρώτης δημοτικού με ένα κινητό στο χέρι, με ένα iPhone. Οπότε ναι, προφανώς και τους αφορά κάτι τέτοιο. Τους αφορά όταν βλέπουν την τεχνολογία τόσο από τη μορφή των games, όσο και από τη μορφή των υπολογιστών, όσο από τη μορφή των ρομπότ, που είναι εντάξει κάτι πιο φουτουριστικό. Το ίδιο και οι μεγάλοι όμως. Δηλαδή ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους με την έννοια του πώς θα χειριστούν αυτό το μεγάλο όπλο που λέει η τεχνολογία. Αυτό είναι το βασικό πράγμα που λέει η παράσταση, δηλαδή σε αυτό πάνω βασίστηκε.
Η εποχή δεν θα κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους, διότι όταν ζούμε μέσα από την τεχνολογία, ζούμε καθημερινά μέσα σε κινητά, σε λάπτοπ, σε τάμπλετ, η ζωή είναι άλλη, είναι μια ζωή ψεύτικη. Δεν έχουμε την επαφή με τους φίλους μας, δεν έχουμε την επαφή με τη φύση, δεν έχουμε την επαφή αυτή που είχαν παλιά οι γονείς μας, να βγούμε στην πλατεία, στον δρόμο, να παίξουμε με την μπάλα, που είναι ένα παιχνίδι πολύ απλό, μια στρογγυλή μπάλα, αλλά μας κάνει τόσο ευτυχισμένους, γιατί έχουμε μια άλλη σχέση. Εννοείται πως δεν θα με έκανε προσωπικά ευτυχισμένη και φαντάζομαι και τον κόσμο αυτό, ναι. Θεωρώ ότι αντέχτηκα αρκετά εύκολα. Γενικά είμαστε μια αρκετά δεμένη ομάδα. Είναι μια πολύ όμορφη συνεργασία. Μου έγινε η πρόταση να συμμετέχω σε αυτό το παιδικό. Το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένα όμορφο έργο και για παιδιά και για μεγάλους, με πολύ ωραία μηνύματα. Και έτσι το έκανα με πολύ χαρά. Και όλα κύλησαν πάρα πολύ ομαλά και όμορφα. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Δεν ήταν τόσο δύσκολο, γιατί με τον Νικηφόρο είχαμε μια γνωριμία, σχέση, φιλία. Πώς να το πω, πριν από την παράσταση. Οπότε εντάξει, το ένα μέρος ήταν καλυμμένο. Εντάξει, υπήρχε ένα καινούριο στοιχείο, η συνεργασία, αλλά λόγω του ότι είμαστε όλοι πάνω κάτω κοντά στις ηλικίες μας, αυτό βοήθησε, ούτως ώστε να το δούμε εκτός του επαγγελματικού και φιλικά, και η συνεργασία ήταν λίγο πιο αλληλοβοηθούμενη. Και ήταν, κύλησε πολύ ομαλά, κύλησε πολύ ωραία. Εγώ είμαι η Βιβί Ρωμανά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή που διάβασα το σενάριο με ιντρίγκαρε λίγο αυτός ο ρόλος, διότι είναι και το έργο, η αλήθεια είναι. Είναι πρωτότυπο, είναι επίκαιρο και πάρα πολύ συναισθηματικό και γλυκό. Ο ρόλος μου είναι καταπληκτικός. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και τρελαίνομαι μετά με τα παιδιά. Η αντίδρασή τους είναι φανταστική. Αγκαλιές, φιλιά, το πραγματικά τα αγγίζει. Και νομίζω ότι φορτίζομαι κι εγώ πάρα πολύ συναισθηματικά. Εγώ συγκινούμαι πάρα πολύ με αυτό. Η ενδυματολόγος μας, η Εμμανουέλα Γιαλφιέρη, αυτή ανέλαβε τα κουστούμια σε αυτή την παράσταση. Ήρθε βασικά όταν ανέλαβε τα κουστούμια, διάβασε το έργο και θέλαμε κάτι φουτουριστικό σίγουρα. Κάτι μοντέρνο, κάτι που δεν είναι πιο μοντέρνο από το μοντέρνο το τώρα, κατάλαβες. Γιατί υποτίθεται ότι μιλάμε για το μέλλον σε αυτή την παράσταση. Όταν διάβασε την παράσταση, ήρθε και μου φέρε, και το θυμάμαι ακόμα, μου φέρε κάτι σχέδια, τα έχει κάνει η ίδια, από το Yu-Gi-Oh! Άνιμε, καθαρά άνιμε. Και μόλις τα βλέπω, λέω ναι, αυτό είναι το μέλλον. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν θέλαμε να φτιάξουμε κουστούμια τύπου. Πώς να σου πω. Θέλαμε να φτιάξουμε κουστούμια ρεαλιστικά, να το πάρω έτσι, πραγματικά κουστούμια. Και νομίζω ότι αυτή η εκδοχή του να πάρουμε, δηλαδή, πραγματικά ρούχα και απλά να τα προσαρμόσουμε σε ένα στιλιστικό κομμάτι το οποίο να μοιάζει, να αντιπροσωπεύει το μέλλον. Ήταν και καλύτερη και έκανε και πάρα πολύ καλή δουλειά όντως η Εμμανουέλα και η Αλεξάνδρα που έραψε στην ουσία, γιατί η Εμμανουέλα τα σχεδίασε, η Αλεξάνδρα τα έραψε. Φτιάξαμε όλα τα κουστούμια, είναι ραμμένα στην ουσία, είναι πάνω στους ηθοποιούς ραμμένα. Εντάξει, τώρα το μπουφάν που φοράει ο Τάο, το βρήκαμε έτοιμο, δεν το ράψαμε, αλλά όλα τα ρούχα πρώτα σχεδιάστηκαν και μετά βρήκαμε τα αντίστοιχα ή ράψαμε τα αντίστοιχα. Πρακτικά η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο, διότι είμαι πολύ περιορισμένη κινησιολογικά, αλλά με πάρα πολλή δουλειά και πολύ καλή διάθεση τα καταφέραμε και βγάλαμε κάτι πάρα πολύ ωραίο κινησιολογικά και στα χορευτικά αλλά και πάνω στη σκηνή. Η αλήθεια είναι ότι ζεσταίνομαι πολύ. Κυρία Νάγα, Τζίτζι. Σας διέκοψα, χορεύατε. Όχι, Τζίτζι. Αυτή τη φορά δεν χόρευα. Έκανα κάποιες καταχωρήσεις. Ωραία, τότε δεν ήθελα να σας... Αυτό δεν σημαίνει όμως που δεν ήθελα να παίξεις. Έτσι, πιο όμορφη. Τελείωσες. Είναι πιο όμορφη. Ας είναι. Έχει και τα καλά σου. Αυτό σας διέκοψα με την εταιρεία ρομποτοτεχνικής και σας πηγάλατε μια τεράστια αυτοκρατορία. Είναι ότι η Βασίλισσα σας... Βρίσκονται εδώ. Και όχι εδώ. Καλά, αυτό είναι τρομερό, έτσι.
Είστε πράγματι η πιο όμορφη, η πιο έξυπνη που είναι η καλύτερη, η πιο έξυπνη που είναι η πιο όμορφη, και το λέτε πώ θα πω. Η πιο έξυπνη. Τώρα θέλω να το μαθώ. Θα χορέψω. Μουσική! Και κάνω το ρόλο της Βασίλισσας Νάιρα στην παράσταση «Άλτο παλιό ρομπότ». Ναι, στο τέλος, επειδή γίνεται η ανατροπή, τελικά τα παιδιά τη συμπαθούν, τη Βασίλισσα Νάιρα, μπορώ να πω. Εντάξει, έχω κάνει και πολλά χρόνια θέατρο για παιδιά και ίσως αυτό βοηθάει στην επαφή μαζί τους, αν εννοείται αυτό. Εμένα, θα σου πω την αλήθεια, δεν με δυσκόλεψε επειδή ασχολούμαι και επαγγελματικά με το χορό, οπότε το παντρέψαμε με το 3D mapping και αυτός είναι και ο πρωταγωνιστής στην παράσταση, το mapping. Προσπαθήσαμε να το συνδυάσουμε ώστε να βγει εντυπωσιακό κάτω και να συνδυαστεί χορός, κίνηση, mapping μαζί. Είναι και το κείμενο έτσι γραμμένο. Δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Και ο Βαγγέλης ο Τσαρούμης που κάνει το mapping είναι τόσο καλός αυτό και από ό,τι φαίνεται βγαίνει προς τα κάτω εντυπωσιακό. Αντιμετωπίσαμε κάποιες έτσι καινούργιες, ας το πούμε, δυσκολίες που δεν τις ξέραμε, γιατί είναι κάτι καινούργιο και πρωτοποριακό όλη αυτή η σύνθεση. Με τα 3D mapping, με τους προτζέκτορες, με τις μουσικές, με όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες, πήρε αρκετό καιρό. Κουραστήκαμε αρκετά, αλλά δεν είχαμε ποτέ καμία κακή διάθεση. Ερχόμασταν, παρόλο που ήμασταν και κουρασμένοι, ερχόμασταν με πάρα πολύ όρεξη και χαρά. Είμαστε και μία πάρα πολύ ωραία παρέα και επίσης είχαμε κατενθουσιαστεί με αυτή την ιδέα και με αυτό το project. Από εδώ, από όντως τώρα, αυτό που λέτε κανονικά. Σας το είπα. Τα. Τι έγινε. Τι κατάλαβες πως κάνει κουμάτα εδώ πέρα, άντε πάλι τα ίδια. Σταμάτα ρε Ναό, δεν βλέπεις ότι τώρα είναι ήρεμο. Βασικά πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν να δουν αυτό το έργο, διότι είναι αυτό που είπαμε και πριν, είναι επίκαιρο, είναι δυστυχώς επειδή είμαι και δασκάλα χορού και βλέπω από πολύ μικρές ηλικίες ή παιδιά φίλων μου κτλ. Που είναι όλα κολλημένα μέσα σε ένα κινητό, οι περισσότεροι γονείς προσπαθούν να αποσπάσουν και να υποτίθεται τυπικά ησυχάσουν αντί να παίζουν, να τρέχουν στις παιδικές χαρές, να παίρνουν οι γονείς τα παιδιά να πηγαίνουν στο βουνό, να κάνουν εξορμήσεις, εκδρομές. Είναι μόνιμα μέσα σε ένα κινητό, σε ένα λάπτοπ και δυστυχώς έχει αρχίσει και χάνεται όλη αυτή η επαφή με τη φύση και με τους γονείς, με τους φίλους, με το αληθινό παιχνίδι. Οπότε πιστεύω ότι αυτή η παράσταση είναι μπαμ, γιάννα. Δηλαδή έχει πέσει ακριβώς πάνω στην εποχή και σε όλο αυτό που έχει συμβεί. Η τεχνολογία είναι τόσο μέσα στη ζωή μας που τα παιδιά έχουν εντελώς απορροφηθεί και αποξενωθεί από την ουσία που είναι η επαφή το ένα με το άλλο. Οπότε αυτό θέλουμε να περάσουμε κι εμείς, ότι καλή είναι η τεχνολογία αρκεί να τη χρησιμοποιείς σωστά. Δηλαδή, πλέον τα παιδιά στην εποχή μας δεν παίζουν μπάλα, δεν παίζουν μεταξύ τους. Είναι απορροφημένα στο τάμπλετ, στα παιχνίδια αυτά μέσα από τους υπολογιστές. Και αυτό ουσιαστικά είναι το point της παράστασής μας. Και χαίρομαι που το καταλαβαίνουμε μέχρι και πολύ πολύ μικρές ηλικίες, γιατί πλέον τα παιδιά από μικρές ηλικίες ξεκινάνε και μπαίνουν σε αυτό το
του καλούπι, ας το πω. Οπότε το πιάνουνε το δίδαγμα, το καταλαβαίνουνε. Ναι, πιστεύω ότι τα διδάσκει και ελπίζω οι γονείς να το συνεχίζουν και οι δάσκαλοι επίσης που έρχονται. Δηλαδή να μην τα αφήνουν απλά και μόνο στο γεγονός ότι ήρθανε να δουν μια ωραία παράσταση με ένα ρομπότ που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ τα παιδάκια και ενθουσιάζονται μόνο με αυτό. Δηλαδή ελπίζω ότι οι γονείς, οι δάσκαλοι και όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι που προφανώς για κάποιο λόγο επιλέγουν να φέρουν τα παιδιά τους εδώ, να το συνεχίζουν αυτό, δηλαδή να το ενισχύουν. Πιο πολλά συναισθήματα εισπράττω από τους γονείς και από τα παιδιά εννοείται, αλλά πιο πολύ από τους γονείς. Γονείς έρχονται και μου μιλάνε και μου πιάνουν την κουβέντα και μου λένε ότι είσαι ένας χαρακτήρας και ένας ρόλος που πραγματικά τα παιδιά λίγο το ξεχνάνε στην εποχή αυτή. Δηλαδή, ενώ ενθουσιάζονται με τα 3D, τα mapping, το ρομπότ και όλα αυτά, έρχεται η Λετίσια να τους βγάλει λίγο από όλο αυτό και αρχίζουν τα παιδιά και θυμούνται. Ήρθε μια μαμά πρόσφατα και μου είπε ότι το παιδί μου πήγε σπίτι και έπαιξε πραγματικά με μπάλα. Και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό, ειλικρινά. Είναι απαιτητικό. Γενικά το παιδικό θέατρο είναι απαιτητικό και θέλει πάρα πολύ ενέργεια και ρυθμό. Πόσο μάλλον όταν έχει και χορογραφίες μέσα. Ήταν αρκετά απαιτητικό, αλλά πιστεύω ότι με κέφι, χαρά και την κατάλληλη προετοιμασία όλα γίνονται. Εντάξει, έγινε δουλειά. Δουλεύαμε πόσο καιρό, πάνω από 2 μήνες σίγουρα. Είναι κάτι καινούριο, νομίζω είναι κάτι ενδιαφέρον. Και άμα το δουλέψει το οτιδήποτε γίνεται λίγο πιο εύκολο. Οπότε είχαμε την όρεξη, δουλέψαμε και το συνδυάσαμε. Και επειδή το βρήκαμε και εμείς ενδιαφέρον από την αρχή, οπότε ήταν ένα ωραίο κίνητρο για μας, φαντάζομαι έχουμε βγάλει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Τώρα συγγνώμη, πρέπει να επιστρέψω στο παιχνίδι. Αν θες δυσκολία στο σκηνοθετικό κομμάτι, θα σου πω πιο πολύ το mapping. Και γιατί τα παιδιά είναι νέα, όπως είδες. Αντιλαμβάνονται την τεχνολογία. Έχουν δει πόσες σειρές, πόσες ταινίες και ίσως πόσα βιβλία να έχουν διαβάσει που αφορούν την τεχνολογία. Δεν με δυσκόλεψαν τόσο τα παιδιά σαν παιδιά να αντιληφθούν τους ρόλους τους. Άσε που και οι ρόλοι σε κάποια σημεία είναι και λίγο. Πώς να το θέσω σωστά τώρα. Είναι βασισμένοι βασικά πάνω σε κάποιες φιγούρες συγκεκριμένες. Δεν με δυσκόλεψαν τόσο τα παιδιά, ίσως δεν με δυσκόλεψαν καθόλου στους ρόλους. Αυτό που όντως με δυσκόλεψε είναι το πώς να συνδυάσεις όταν έχεις αυτό το τεράστιο πράγμα πίσω σου. Εντάξει, δεν το βλέπουμε τώρα, αλλά είναι αυτό το τεράστιο πράγμα. Που θα γίνει προβολή και αυτή η προβολή θα έρθει σε διάδραση με τους ηθοποιούς. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία σκηνοθετικά σε αυτή την παράσταση. Συνήθως. Έρχονται με αγκαλιά, μου λένε, α, εντάξει, δεν είσαι και τόσο, δεν είσαι κακιά. Είστε. Όχι, κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο, όχι. Πιο πολύ εντυπωσιασμένα τα βλέπω από το mapping και από την παράσταση. Αλλά συγκεκριμένα με τη δική μου με το δικό μου το ρόλο, αυτό είναι το πιο έτσι που έχω ακούσει, ότι τελικά δεν είσαι κακιά. Αν και η Ναΐρα δεν είναι κακιά, είναι αυστηρή. Έχω την αίσθηση πως ναι, γιατί σιγά σιγά, όπως βλέπουμε και στις ειδήσεις, αρχίζουν και φτιάχνουν διάφορα ρομπότ, τα οποία μπαίνουν στα σπίτια, γίνονται μέσα σε εισαγωγικά υπηρέτες, γιατί υπάρχουν ρομπότ υπηρέτες, απλά σε εμάς δεν έχουν έρθει ακόμα. Εύχομαι πως όχι, αλλά νομίζω πως εκεί οδεύουν.
Σιγά σιγά. Νομίζω είναι λίγο αναπόφευκτο να φτάσουμε, τουλάχιστον τεχνικά. Το θέμα είναι πώς θα τα αντιμετωπίσουμε εμείς όταν έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή κάπου εκεί θα φτάσουμε. Αν καταφέρουμε να τα κρατήσουμε σε μια ισορροπία, είναι το ιδανικό. Νομίζω είναι γενικότερο ο ενθουσιασμός που έχουν τα παιδιά στις σκηνές που και εμείς ενθουσιαζόμαστε σε αυτές. Δηλαδή μας ακολουθούν πάρα πολύ και υπάρχει πολύ καλό feedback. Πια, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι καλό ή κακό, μπαίνει από νωρίς σε αυτόν τον κόσμο και όντας παιδί θεωρώ τα πράγματα τα βλέπει ούτως ή άλλως διωγγωμένα, νομίζω αυτό του είναι πολύ οικείο. Του φαίνεται πολύ οικείο όλο αυτό το πράγμα που βλέπει. Θεωρώ ότι δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, ότι για μας αυτό είναι κάτι ξένο. Δηλαδή το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά θεωρούμε ότι ανήκει ακόμα στο μέλλον. Φαντάζομαι το παιδί το θεωρεί λίγο πιο οικείο από εμάς. Ο Δημήτρης ο Μαργαρίτης. Προφανώς αυτός ανέλαβε το δικό του κομμάτι να φτιάξει τις χορογραφίες. Επίσης δύσκολες, γιατί και αυτός είχε να αντιμετωπίσει το κομμάτι του mapping. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, όχι τόσο χώρου, γιατί όπως βλέπεις, ο χώρος αυτή τη στιγμή, το σκηνογραφικό μας στην ουσία αποτελείται από κάποια κουτιά. Δηλαδή, αν το δεις και εδώ, δεν είναι κάτι. Είναι ένα white room. Πιο πολύ και ο χορογράφος είχε να αντιμετωπίσει τη δυσκολία του πώς θα προσαρμόσει τους ηθοποιούς και τους παύλα χορευτές πάνω στο mapping και στο υπόλοιπο σύνολο. Έκανε πολύ καλή δουλειά, σίγουρα. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν να δουν αυτή την παράσταση, γιατί είναι διαφορετική από τις άλλες. Και το είπα και πριν, επειδή το mapping είναι ο πρωταγωνιστής στην παράσταση και δεν βλέπουμε συχνά 3D mapping σε παραστάσεις για παιδιά, αυτό από μόνο του είναι πολύ εντυπωσιακό. Οπότε σε συνδυασμό mapping, κείμενο και ηθοποιούς, είναι κάτι το οποίο είναι ελκυστικό. Και δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Βλέπουμε τόσο καιρό που παίζουμε την παράσταση ότι είναι ελκυστικό και για τους μεγάλους. Δηλαδή και οι μεγάλοι το διασκεδάζουν. Και είναι και για ηλικίες και μικρές και για πιο μεγάλες. Δηλαδή μέχρι και γυμνάσιο. Όταν έχονται γυμνάσια, τα παιδιά ενθουσιάζονται. Επειδή είναι και μοντέρνο το έργο. Κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το θέμα. Αυτά που μου παρουσιάζανε σαν παιδικά, τα έβλεπα πολύ παιδικά. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ. Εντάξει, είναι okay. Αλλά αυτή είναι η ουσία, αυτό που θέλω να πω. Ότι τα έβλεπα πολύ παιδικά. Όταν ξεκίνησα να γράψω αυτό το έργο και καθίσαμε κάτω και με τον Νικηφόρο και είπαμε ναι, θα το κάνουμε, το πρώτο πράγμα που μας ήρθε σαν λογική είναι ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια παράσταση νιανιά. Μια παράσταση, μα σημαίνει τροφή, πάρτε, φάτε, φύγετε. Αυτό είναι. Okay, δεν είναι ότι, δεν έχω κάτι με αυτές τις παραστάσεις. Απλά εμείς δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Θέλαμε να φτιάξουμε κάτι που, όπως είπες και στην αρχή, θα μπορεί να το δει και ένας μεγαλύτερος άνθρωπος. Ένας ενήλικας ή ένα μεγαλύτερο παιδί. Και αυτό ήταν ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι, ότι έπρεπε να προσαρμόσουμε έννοιες που είναι δύσκολες, έτσι ώστε να μπορούν να τις αντιληφθούν τα παιδιά. Θα μου πεις, γιατί. Που εν τέλει δεν είναι δύσκολο όμως. Εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί τα παιδιά είναι πολύ πιο έξυπνα από όσα νομίζουμε. Δηλαδή θέλω να πω, πολλοί έχουμε στο μυαλό μας ότι το παιδί είναι, επειδή είναι μικρό, είναι και χαζό, ότι δεν θα καταλάβει. Καμία σχέση. Καταλαβαίνει και πολύ περισσότερα πράγματα από όσα του δίνεις πολλές φορές. Ίσως το πιο δύσκολο είναι να μην καταλάβει το λάθος πράγμα. Παρά να μην καταλάβει. Θα καταλάβει ό,τι και να γίνει. Ειδικά όταν θα απορροφηθεί από κάτι και όταν θα το ενδιαφέρει κάτι. Πλέον μπορώ με σιγουριά να πω ότι ναι, το αντιλαμβάνεται.
καταλαβαίνει τι είναι αυτό που βλέπει, καταλαβαίνει την έννοια. Μπορεί να μην την καταλαβαίνει πλήρως, να μην την καταλαβαίνει σε όλη την έκτασή της, αλλά την καταλαβαίνει σίγουρα. Πιστεύω το πιο δύσκολο πράγμα για να κάνεις θέατρο για παιδιά είναι να τους περνάς πραγματικά νοήματα χωρίς να τους τα κάνεις νιανιά, να τα εντυπωσιάζεις και κυρίως να σέβεσαι την νοημοσύνη τους. Σχεδόν το κάνω όταν παίζω σε παραστάσεις για παιδιά. Θέλουν τα παιδιά να έρθουν να ακουμπήσουν τον ηθοποιό και πόσο μάλλον ανέβουν πάνω στη σκηνή. Οπότε και σε αυτό το έργο που έχουμε την τη Βιβί που κάνει το ρόλο της, του ρομπότ, θέλουν και τόσο εντυπωσιακό το κουστούμι της να ανέβουν πάνω, να την αγγίξουν, γι' αυτό και τη χαζεύουν, την ακουμπάνε. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνουν, είναι αληθινό και τους αρέσει το να ανεβαίνουν πάνω. Βλέπω ότι έχει τους αρέσει, έχει απήχηση αυτή.